Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνεται φέτος το κόστος του Πασχαλινού τραπεζιού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Από την πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων σε σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, αλλά και στη Βαρβάκιο προκύπτουν τα εξής στοιχεία. Το αρνί που το 2013 στήχησε 5,7 ευρώ το κιλό, φέτος υποχωρεί κατά 5,26% και διαμορφώνεται στα 5,4 ευρώ το κιλό. Ενώ η τιμή του κατσικιού είναι αυξημένη φέτος σε σχέση με πέρσι κατά 3,03% και διαμορφώνεται στα 6,80 ευρώ το κιλό από τα 6,6 ευρώ το κιλό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Κρεοπολών Σβαρβακίου Κλεάνθη Τσιρόνη, η κίνηση στην αγορά είναι αρκετά καλή και αναμένεται να κορυφωθεί το Μεγάλο Σάββατο. Μια αισιοδοξία μετά από αυτό που έγινε να βγούμε στις αγορές και όλα αυτά τα πράγματα, μην νομίζεις, επηρεάζει τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι γίνοντας τις αγορές, παίρνοντας και οι τράπεζες, θα αρχίσουν σιγά σιγά να δίνουν κανένα φράγκο και έτσι θα αρχίσει μια ομαλοποίηση. Παρά το γεγονός ότι τα κρεατικά είναι κατά μέσο όρο φθηνότερα 4,51%, όπως λένε οι έμποροι, οι καταναλωτές πλέον δεν επιλέγουν ολόκληρα αμνοερήφια, αλλά κομμάτια. Γινόταν και μεγάλη σπατάλη. Δεν μπορεί η τετραμελή οικογένεια να παίρνει ένα αμνοερήφιο 12 κιλά, να τρώει το 1/4 και το άλλο να το πετάμε. Γιατί είχαμε και τέτοιου είδους φαινόμενα. Είχαμε υπερκατανάλωση. Τώρα θέλω να πιστεύω με το μνημόνιο ότι γινόμαστε και λίγο πιο συντηρητικοί και πιο νοικοκυρέοι. Εκτός από τα κρεατικά, οριακές πτωτικές τάσεις της τάξης του 2,18% εμφανίζουν και τα φρούτα και λαχανικά. Αντίθετα, παρατηρείται μια μεσοσταθμική άνοδος περίπου 10,91% των διαφόρων ειδών σούπερ μάρκετ, όπως τα συσκευασμένα αυγά με την εξάδα να έχει αυξηθεί κατά 33,05% και το πασχαλινό τσουρέκι κατά 6,34%. Άνοδος στις τιμές καταγράφεται επίσης στις βαφές αυγών κατά 16,67%, στη μουστάρδα κατά 25,44% και στη φέτα κατά 15,74%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, μια πενταμελής οικογένεια για το φετινό πασχαλινό τραπέζι θα καταβάλει 99,04 ευρώ, ενώ πέρσι το αντίστοιχο κόστος του ανερχόταν στα 99,23 ευρώ.